10 πρωτοποριακές εφαρμογές διακρίθηκαν στο διαγωνισμό iBank Καινοτομία και Τεχνολογία που διοργάνωσε για δεύτερη συνεχή χρονιά η Εθνική Τράπεζα. Η ιδέα μου σχετίζεται με την αισθητική αναβάθμιση των φωτοβολταϊκών μέσα από παραδοσιακά μοτίβα και χρώματα. Αυτό ξεκίνησε ως μεταπτυχιακή εργασία στο Πολυτεχνείο της Μαδρίτης, όπως είπα, και συνεχίστηκε με αφορμή το διαγωνισμό για περαιτέρω εξερεύνηση. Η Εθνική Τράπεζα μας βράβευσε με το βραβείο Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Το iKiosk είναι ένας ψηφιακός βοηθός στην ουσία για οποιοδήποτε μικρό κατάστημα λιανικής, mini market ή περίπτερο. Και εκεί πέρα πάνω εφαρμόζουμε κάποιες καινοτόμες τεχνολογίες για ψηφιακές υπηρεσίες για αυτά τα καταστήματα. Το iBank είναι ένας φορέας καινοτομίας στην Εθνική Τράπεζα και διοργανώνει τον διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίες γιατί θέλει ουσιαστικά να φέρει στο φως ιδέες των νέων παιδιών και να τις κάνει πραγματικότητα. Έχω δημιουργήσει μία πλατφόρμα μέσω της οποίας οι Έλληνες ελαιοπαραγωγοί θα μπορούν να εμπορεύονται απευθείας στη λιανική αγορά του εξωτερικού τα προϊόντα τους. Κάτι τέτοιο μέχρι τώρα δεν υπήρχε, οπότε θα μπορέσει να δώσει λύση σε κάποια χρόνια προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται στον κλάδο αυτό. Είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός των Ελλήνων ελαιοπαραγωγών, οπότε και ένα μικρό ποσοστό από αυτούς να υιοθετήσουν τη συγκεκριμένη πλατφόρμα θα μπορέσει να είναι βιώσιμη. Η ομάδα μας αποτελείται από την εταιρεία EDESART και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Εργαστήριο Προηγουμένων Τεχνολογιών COSY Lab και το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, έχουμε ως ιδέα να βοηθήσουμε παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα οπτικοκινητικού συντονισμού μέσα από διαδραστικά παιχνίδια με φυσική διάδραση, όπως το να σπάνε μπαλόνια και να κουνάνε τα χέρια τους μέσα από ήχους, βίντεο και animation. Το EDASYS είναι ένα σύστημα κοινωνικού λογισμικού για το εσωτερικό επιχειρήσεων. Ουσιαστικά δεν είναι μόνο ένα λογισμικό, δεν είναι μόνο ένα σύστημα. Έχει να κάνει και με την κουλτούρα των ελληνικών επιχειρήσεων, που πρέπει πλέον να ανοίγονται στην καινοτομία, να ανοίγονται στο εξωτερικό και να αντιμετωπίσουν με θάρρος το περιβάλλον, το διεθνές πια. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα λογισμικό τύπου Facebook, που διευκολύνει την επικοινωνία στο εσωτερικό της εταιρείας, αλλά και την επικοινωνία με συνεργάτες και πελάτες στο εξωτερικό. Φέτος εξελίσσεται ο διαγωνισμός και η Εθνική θα επιλέγει μία με δύο προτάσεις, τις οποίες θα χρηματοδοτεί. Δηλαδή θα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο, θα παρέχει την τεχνογνωσία, θα τη φέρει σε επαφές με στελέχη που μπορούν να βοηθήσουν την εταιρεία, αλλά και εταιρείες συνεργαζόμενες που μπορούν να αναπτύξουν την μικρότερη εταιρεία. Και νομίζω ότι είναι αυτό το πιο σημαντικό που δίνει μια διαφορετική διάσταση στον οργανισμό. Το FreeWiz είναι ένα ολοκληρωμένο μέσο υλοποίησης δημιουργικών έργων. Προσφέρουμε υπηρεσίες στους δημιουργούς, χρηματοδότησης μέσω της πλατφόρμας crowdfunding, προωθούμε το έργο και το δημιουργό μέσω των social media και υλοποιούμε το έργο με τη βοήθεια στρατηγικών συνεργατών. Αυτό που πιστεύουμε ότι έχει σημασία είναι η επιλογή των κατάλληλων συνεργατών οι οποίοι θα αναλάβουν να προωθήσουν το έργο του δημιουργού και να το κάνουν ευρύτερα γνωστό. Το Clusterikos είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα συλλογικών αγορών. Δηλαδή ένας χώρος ηλεκτρονικός όπου συγκεντρώνονται όλα εκείνα τα εργαλεία, ηλεκτρονικά πάλι εργαλεία, τα οποία βοηθούν αγοραστές και πολιτές να έρθουν σε επαφή προκειμένου αγοραστές να καλύψουν τις ανάγκες τους και πολιτές να πετύχουν μεγαλύτερες και μεγαλύτερες αγορές, μεγαλύτερους τζίρους και άρα και περισσότερα κέρδη. Προτείνουμε μια πλατφόρμα η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορές μέσα από την τηλεόραση. Κάθε τηλεθεατής, και υπάρχουν 5 δισεκατομμύρια από αυτούς σε όλο τον κόσμο, μπορεί να επιλέξει να αγοράζει προϊόντα ή υπηρεσίες που του προτείνει η εφαρμογή. Το σημαντικό όμως ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που του προτείνει είναι σχετικά με αυτό που παρακολουθεί εκείνη τη στιγμή στην τηλεόραση. Αν βλέπει δηλαδή ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, μπορεί να αγοράσει αθλητικές εμφανίσεις, εισιτήρια, κάποια ταξίδια για να πάει να δει την αγαπημένη του ομάδα στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα. Η εφαρμογή επιδιώκει να αλλάξει τα δεδομένα με τα οποία γίνονται οι αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο. Λαμβάνει υπόψη της και το κοινωνικό δίκτυο του θεατή, οπότε οι προτάσεις αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα.